Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ισχύει πάντοτε αυτό? Διότι τεθήκανε πολλά ερωτήματα, δεν δόθηκε καμία μέχρι τώρα απάντηση για ένα και κύριο ερώτημα που σας αφορά. Θα σας το ξαναθυμίσω, ελπίζω οι υπόλοιποι ομιλητές από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να μπουν στον κόπο να απαντήσουν τι σκέφτονται να κάνουν με τα δάνειά τους. Προσέξτε, εσείς εκλέγεστε ως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία όμως είναι ένας τίτλος που έχει βάρη. Εσείς τώρα χρησιμοποιείτε αυτό τον τίτλο, το χρεοκοπημένο, και εκλέγεστε, παίρνετε μια υπεραξία. Αυτό με τους όρους της αγοράς που οδηγεί, μπορείτε να το κάνετε αυτό? Σκέφτεται μια επιχείρηση η οποία έχει χρεοκοπήσει και πηγαίνουν κάποιοι άλλοι στο όνομά της και πουλάνε, αγοράζουν, εκλέγονται? Μήπως έχετε καμιά ιδέα, πρακτική ιδέα, πώς θα αποπληρωθούν αυτά? Να σας πω εγώ μια, να τη σκεφτούμε. Δεν ξέρω αν είναι αντισταγματική, να τη μελετήσουμε. Μήπως θα πρέπει να δίνετε ένα μέρος του μισθού σας, μια και έχετε εκλεγεί στο όνομα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε μαζί με την κρατική επιχορήγηση που παίρνετε, μπας και κάποτε αποπληρωθεί αυτό το δάνειο? Προσκέψη. Εγώ καταθέτω μια πρόταση. Λέω να το δούμε. Πάμε παρακάτω. Απέναντι στο ερώτημα εάν θα έπρεπε να γίνει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία σημειωτέων δεν είναι προανακριτική, Εξεταστική Επιτροπή είναι, και ξέρετε ότι υπάρχει διαφορά, η αβίαστη απάντηση είναι ασφαλώς και ναι. Όχι διότι έφερε στην επιφάνεια πράγματα που δεν τα γνώριζε η ελληνική κοινωνία. Ήταν τόσο έντονες οι σχέσεις διαπλοκής που σφραγίσανε τις τελευταίες δεκαετίες. Χάρη αυτών των σχέσεων διαπλοκής και του πελατειακού συστήματος που είχατε δημιουργήσει, κατορθώνατε και είχατε ένα πραγματικά μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα δικοματικό πολιτικό σύστημα που σας χάριζε 70-75%. Μόνο που αυτό κατέρευσε. Και κατέρευσε με πάταγο. Και μας κληρονομήσατε την κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία, την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή για να εμβαθύνει, να κάνει μια συστηματική προσέγγιση στα πράγματα και να φτάσει σε ένα σημείο που να έρθει η ώρα της δικαιοσύνης. Μην βιάζεστε λοιπόν. Το υλικό αυτό θα πάει εκεί που πρέπει και από εκεί και πέρα θα δούμε αν τα ερωτήματα με τόσο ελαφρά την καρδία που θέτεται θα απαντηθούνε. Άλλωστε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, χωρίς φωνές, χωρίς κορώνες, γίνεται μια συστηματική δουλειά από την παρούσα κυβέρνηση για να ανακαλυφθούν και να ελεγχθούν και οι λίστες και αυτοί που τα βγάλαν έξω και διάφορες άλλες περιπτώσεις. Ποτέ, άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση, δεν είχαμε αποκάλυψη και δεν είχαμε έρευνα σε τέτοιες περιπτώσεις διαπλοκής, μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό, και αυτό αποτυπώθηκε και στην υπεραπόδοση των εσόδων της χρονιάς που έκλεισε, για να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Είδα όμως ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα σε διάφορους που μιλήσανε, όπου πραγματικά εγώ δυσκολεύομαι σε ποιον να αποδώσω το βραβείο. Στον κύριο Μηταράκη, ως τον άνθρωπο που είπε το πρώτο ανέκδοτο της χρονιάς λέγοντας ότι η διαπλοκή ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Στον κύριο Βενιζέλο που ήρθε να μας εγκαλέσει εμάς για τα ασφαλιστικά ταμεία, τον εμπνευστή του PSI, του μεγάλου ρεσάλτο που έγινε στα αποθεματικά, πάνω στην οποία οφείλεται η χρεοκοπία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Ή στον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος μας είπε ότι δεν έχουμε καν το δικαίωμα να αναφερόμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Κατανοώ πράγματι γιατί γίνονται αυτές οι τοποθετήσεις. Διότι θέλετε ακριβώς να συγκαλύψετε μέσα από κραυγές, μέσα από επιχειρήματα τα οποία είναι έολα, αυτά τα οποία σας βαρύνουν και αυτά τα οποία οδηγήσανε εν μέρη στα σημερινά οικονομικά διέξοδα. Ναι, συμφωνώ, δεν είναι οι επιχειρήσεις των ΜΜΕ, ο υπερδανισμός τους, τα κόμματα τα οποία οδηγήσανε στα μεγάλα προβλήματα των τραπεζών. Είναι μία πλευρά. Είναι μία πλευρά του τριγώνου της διαπλοκής, το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα για άλλη μια φορά με επιχειρήματα, με στοιχεία από αυτά που δεν δώσαμε εμείς, δεν τα ανακαλύψαμε εμείς. Η Τράπεζα της Ελλάδος τα έδωσε. Οι τράπεζες τα δώσανε. Δεν χωρούν διαφορετική προσέγγιση. Ανοίξανε στόματα. Ακουστήκαν αλήθειες. Και θα ακουστούν στην πορεία και άλλες.
Και ξέρετε κάτι, όταν ο κόσμος που μας παρακολουθεί και στέκεται πολλές φορές επικριτικός σε αυτά που κάναμε και κάνουμε, διότι δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε διάφορα πράγματα τα οποία είχαμε υποσχεθεί, ξέρετε τι μας λέει? Κρατάτε τουλάχιστον γιατί ακούγονται αλήθειες. Κρατάτε τουλάχιστον γιατί ακούγονται αλήθειες. Κάντε ένα μυστικό γκάλωπ, εσείς που αρέσκεστε στις δημοσκοπήσεις. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα, δημοσιοποιήσεις το όχι. Πηγαίνετε και ρωτήστε αυτούς που συναλλάσσονται με το δημόσιο σήμερα, αν έχει αφαιρεθεί από το κόστος των δουλειών που κάνουν οι μίζες που δίνανε για να πάρουν δουλειές στο δημόσιο, οι προμηθευτές του δημοσίου. Πηγαίνετε λοιπόν εσείς που έχετε μεγάλες σχέσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο και πέστε λοιπόν τώρα τα 2 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται ρε παιδιά? Πώς τα βρίσκετε τα πράγματα? Έχουν κάπως καθαρίσει? Διότι εγώ από την εμπειρία μου σε κυβερνητική θέση ήταν κάτι που μου το λέγανε στο αυτή. Ευσύς μπορεί να διαφωνούμε σε διάφορα πράγματα, αλλά δεν είστε με το χέρι έτσι διαρκώς, όπως ήταν οι προηγούμενοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν και δεν είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι τέλους θα απαντηθούν τα ερωτήματα, θέλω να σας πω ότι αυτή η συνταγή, αυτή η πρακτική, αυτό το σύστημα της διαπλοκής που είχατε καθιδρύσει τα προηγούμενα χρόνια, είχε αποδώσει. Κατορθώσατε μάλιστα μία χώρα που την οδηγήσατε στα αδιέξοδα από το 10 μέχρι το 15 να έχει δικές σας κυβερνήσεις. Και θυμόμαστε όλοι αυτούς οι οποίοι βγαίνανε στο ραντεβού των 8 στα τηλεπαράθυρα που μας λέγανε πόσο απαραίτητο ήταν να κοπεί διανόμου ο κατώτατος μισθός. Πόσο απαραίτητο ήταν να απολυθούν οι Α ή οι Β εργαζόμενοι. Πώς δικαιολογούσανε διαρκώς τις πιο σκληρές πολιτικές που γνώρισε αυτός εδώ ο τόπος. Ναι, ήτανε οι σχέσεις διαπλοκής που είχατε χτίσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά ως χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή. Σε μια διαπραγμάτευση μέσα από την οποία κρίνονται αρκετά. Και επιλέξατε όχι να καθίστε στην άκρη. Ας πούμε ότι δεν αισθάνεστε την ευθύνη, έστω σε κάποια σημεία που θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, να έχουμε μια κοινή φωνή. Δεν σας αφήνει ο κομματικός σας εγωισμός. Και εσείς, κύριοι της Δημοκρατικής Παράταξης και του ΠΑΣΟΚ, που υποτίθεται ότι βρισκόσαστε σε μια φάση ανασύνταξης, βρισκόσαστε στα ξαναδοχεία ξανά όλα τα παλιά πρόσωπα, δεν, έστω με ευκαιρία αυτή την συζήτηση, δεν κάνετε στοιχειώδη αυτοκριτική. Βεβαίως σας συνιστώ, το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι το εξής, πέρα από την ανασύσταση και την επανασπήρωση της κεντροαριστεράς. Να πείσετε ότι δεν είστε κεντροδεξιά, διότι όσο είστε πάνω στο άρμα του νεοφιλελευθερισμού, είναι σίγουρο ότι αυτή η στρατηγική περιδίνηση που βρίσκεστε τα τελευταία χρόνια θα συνεχιστεί. Αλλά όμως, για να επανέλθω σε αυτό που ξεκίνησα πριν, τις ώρες αυτές της διαπραγμάτευσης, οι οποίες έρχονται μετά το κλείσιμο, το επιτυχές κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, επιλέξατε όχι απλά να καταθέσετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τη διαφωνία σας, αλλά μέσα από την παρέμβαση την προηγούμενη φορά του αρχηγού σας, ουσιαστικά να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στα 4,5 δισεκατομμύρια μέτρα που ζητάει ο κύριος Σόιμπλε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αρνείστε συστηματικά να πείτε ποια είναι η θέση σας για το αφορολόγητο. Αρνείστε συστηματικά να πείτε ποια είναι η θέση σας για την προσωπική διαφορά. Αρνείστε συστηματικά να τοποθετείτε τι λέτε για τις εργασιακές σχέσεις. Μερικοί τους ξεφεύγει, όπως ο κύριος Βρούτσης, και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι απαράδεκτο για τις ομαδικές απολύσεις να έχει βέτο ο υπουργός. Ένα από τα τελευταία μέτρα προστασίας απέναντι στις ομαδικές απολύσεις. Και πριν κάνετε εσείς το τραπέζι, και αυτό το δίνετε στον αντίπαλο. Αυτή λοιπόν είναι η προσφορά σας σήμερα. Ο απόλυτος συντονισμός με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον κύριο Σόιμπλε, ξέρετε γιατί? Γιατί είστε ακραία αντικοινωνικοί και νεοφιλελεύθεροι. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά στηρίζετε εκείνες τις απόψεις που οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέες περιπέτειες. Δεν είστε λοιπόν
οι πιο καλύτεροι εκφραστές μιας αντίληψης, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μιας αντίληψης η οποία νοιάζεται για το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών. Οι απόψεις σας είναι αυτές οι οποίες ενισχύουν την ακροδεξιά, οι απόψεις σας είναι αυτές οι οποίες ενισχύουν οι φυγόκεντρες δυνάμεις, και τώρα που σας δίνεται μια ευκαιρία να ακολουθήσετε μια στάση που θα μπορούσε κάπως να αποκαταστήσει το κύρος της παράταξής σας, επιλέγετε για άλλη μια φορά την απονόμευση μιας προσπάθειας που εκ των πραγμάτων, από ό,τι ακούμε από παντού, τουλάχιστον προσπαθεί να δημιουργήσει, να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που έχουμε κάνει όλα αυτά τα 2 χρόνια. Να υπηρετούμε με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το κοινό συμφέρον, να προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς μέσα στο πλαίσιο ενός επώδυνου συμβιβασμού που κάναμε το Σεπτέμβριο του 2015, και είναι αυτό το οποίο μας αναγνωρίζει ο κόσμος, ο οποίος παρά την κριτική, την δικαιολογημένη ορισμένες φορές, μας δίνει περιθώριο χρόνου. Αυτό μας δίνει αισιοδοξία, αυτό μας δίνει εμπιστοσύνη στις ιδέες μας, και να είστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό για την παρούσα κυβέρνηση. Θα είναι το καλύτερο δυνατό για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής.